Θα με αυτοδιοικητική συζήτηση για τον Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, υποδεχόμενη στο στούντιο των Δήμαρχο Βόρειων Τζουμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαίτσι. Κύριε Βαίτσι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλησπέρα, κυρία Σταύρο, σε εσά και στου τηλεθεατέ σα. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων για τη δυνατότητα. Βρίσκεστε εδώ για μία ακόμη φορά να κάνουμε έτσι μία συζήτηση για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο σα. Έναν Δήμο, όπω όλοι γνωρίζουμε, ορεινό, με τα δικά του προβλήματα όπω το σύνολο των Δήμων τη χώρα, αν θέλετε, κύριε Βαίτσι, και που βέβαια ε, αυτό το χρονικό διάστημα των έξι ολόκληρων μηνών. Προσπαθείτε κι εσείς ως Δημοτική Αρχή να βρείτε τον βηματισμό σας για να τρέξετε αρκετά πράγματα. Γιατί τα προβλήματα, όπως προείπα στην τοπική αυτοδίκηση, είναι πάρα πολλά. Και οι δυνατότητες των Δήμων είναι λίγες και σε πόρους οικονομικούς, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ακριβώς έτσι είναι, κυρία Σταύρου. Δυστυχώ η μικρή ορνή Δήμη κρινόμαστε και κρεμόμαστε από την κεντρική εξουσία. Αν ανοίξει κάποιο πρόγραμμα η κεντρική εξουσία, ε, βεβαίω τότε θα δείξουμε την ικανότητά μα, ποιοι ακριβώ είμαστε, για να διεκδικήσουμε, να κάνουμε μελέτε και να διεκδικήσουμε τα, τα κονδύλια αυτά. Αλλά δυστυχώ μέχρι τώρα, έξι μήνε δεν έχει ανοίξει τίποτα. Γίνονται κάποιε μελέτε όμω, ε, γιατί έχουμε πολύ φιλότιμο προσωπικό, mm -hmm. ελάχιστο βέβαια, αλλά φιλότιμο προσωπικό. Η ομάδα, η δημοτική ομάδα, είναι, αποτελείται από νέα παιδιά που έχουν διάθεση για. Για προσφορά και λαμβάνουν τον τόπο του. Ούτω ή άλλω, αυτό το είχατε δείξει, αν θέλετε, και κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου, παρουσιάζοντα και το πρόγραμμα τη παράταξή σα, ε, την σημαντική δουλειά που είχε γίνει σε αυτό το κομμάτι, τη προεργασία ε, που είχε γίνει σε αυτό το κομμάτι. Και φαντάζομαι αυτή η προεργασία είναι που θα προσπαθήσετε να μετουσιώσετε στην πράξη, σε πράξη και σε έργα ε, καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη θητεία, ε, κύριε Βαΐτση, ε, σε, σε έναν τόπο. Ο οποίο είναι πανέμορφο, ε, ο οποίο όμω θα πρέπει έχει μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, απομένει να γίνουν όμω πολλά περισσότερα. Ακριβώ. Εμεί ε, ω Δημοτική Αρχή στηριζόμαστε στο εμεί. Το έχω πει πολλέ φορέ ότι ο τόπο μα αυτό έχει ανάγκη το εμεί του Μακριγιάννη. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, διότι έχουμε φτάσει το 2024 και μιλάμε για ε, υποδομέ ακόμη. Δυστυχώ, όχι μόνο στο Δημοκρατή Μέρκου, αλλά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Χθε μου δόθηκε δυνατότητα να συμμετάσχω στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ που αφορούσε του ορεινού Δήμου και εκεί άκουσα τα προβλήματα από όλου του ορεινού Δήμου, δηλαδή από το Δημοτικό στην στην Κρήτη, που συμμετείχαν οι Δήμαρχοι τα ίδια προβλήματα mm -hmm. για, για τα κτέλ ότι δεν υπήρχαν τα υπεραστικά δρομολόγια. Τα υγεία πλέον, από έχουν καταντήσει με την υποστελέχωση να είναι ε, περιφερειακά γιατρία, Υποστελεχωμένο τελεχωμένο το δυναμικό του το Δήμου και υποχρηματοδοτήσεις. Mm -hmm. Όλοι οι Δήμοι το ίδιο πρόβλημα, οι ορεινοί. Είναι ένα, ε, είναι ένα χρόνιο διαχρονικό αίτημα, αν θέλετε, ε, κύριε Βαΐτσι, ε, των ορεινών μειονεκτικών περιοχών να πάμε... Να αποκτήσετε επιπλέον πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα ανάλογο με αυτό των νησιών. Πολλέ φορέ το έχουμε ακούσει, έχουν εξαγγελθεί διάφορα πράγματα. Μέχρι σήμερα πράξη δεν έχει γίνει. Βέβαια, είχαμε πριν από λίγου μήνε τη συγκρότηση μια επιτροπή εντό τη Βουλή για τι ορεινέ περιοχέ που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα στοίχημα όμω το πώ θα καταφέρετε τελικά ή αν, θέλετε, αν θα υπάρξει τελικά η πολιτική βούληση από, πλευρά, από πλευράς του κεντρικού κράτους για ένα πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. κύριε Σταύρο, περιμένουμε πραγματικά, έγινε το πρώτο βήμα ε, μέσω αυτής της Επιτροπής, αλλά περιμένουμε ένα υφυπουργείο. Χρειάζεται να γίνει ένα υφυπουργείο, διότι η Ελλάδα μα είναι τα χωριά μα και τα νησιά μα. Mm -hmm. Εντάξει, Εμεί δεν είμαστε τη λογική να ψοφήσει η γύρα γείτονα, να σβήσουν τα νησιά, γιατί ε, τα νησιά μα έχουν και, αυτές, και αυτά τι ρίζε του. Ε, Όμω πρέπει να καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβει το κράτο γιατί έχουν γίνει διαχρονικά λάθη. Ε, ότι η επαρχία η ύπυθρο θέλει, θέλει στήριξη. Mm -hmm. Διότι θα μιλάμε σε λίγο καιρό, αν δεν ε, πάρουμε κάποια μέτρα, θα μιλάμε σε λίγο καιρό για αστικέ περιοχέ και για δασικέ περιοχέ. Mm -hmm. Διότι κάθε γεροντάκι που κλείνει, παίρνει το κλειδί από το σπίτι του και Πέριν, το σπίτι ρημά. Ακριβώ. Ε, και αυτό, αυτά θέσαμε χθε σε αυτή την επιτροπή, διότι είδαμε ότι έχουν γίνει λάθη και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για, για αποκέντρωση όταν λυσαλέα το κράτος έπεσε πάνω στις περιουσίες του κόσμου μέσω των δασικών χαρτών. Mm -hmm. Είδαμε τι έγινε με του δασικού χάρτε και προχθέ σε μια συζήτηση που είχαμε τα. Με του περιουσιακού παράγοντε του κτηματολογίου μου είπαν ότι το Δασαρχείο Ιαννίων έχει κάνει 20.000 αντιρρήσει. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποια λογική, δηλαδή πώ μπορεί να φέρει ένα νέο άνθρωπο να ασχοληθεί με βιολογικά προϊόντα ή να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία. Είναι δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώ κρυμόμαστε, όπω το είπα και πριν, από το κεντρικό κράτο και την κεντρική εξουσία. Μάλιστα να σίγουρα τα ζητήματα των υποδομών και δι των οδικών έργων στην περιοχή των, ε, του Δήμου Βορείων Τζουμέρικων έχουν πολλά προβλήματα. Ε, κάποια έχουν επιληθεί, κάποια άλλα γίνεται μια προσπάθεια να επιληφθούν αυτό το χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι από σήμερα ουσιαστικά και για κάποιο χρονικό διάστημα θα υπάρξει μια δυσκολία σε κατοίκους χωριών του Δήμου Βορείων Τζουμέρικων, κυρίως όσοι μετακινούνται από την περιοχή του Κουτσελιού μέσω της γέφυρας Τσιμόβου. Έτσι έχει υπάρξει και μία προσπάθεια με την Περιφέρεια να γίνει μία διευθέτηση ουσιαστικά των εργασιών για να μην υπάρχει αποκλεισμό. σε μια περιοχή που δραστηριοποιούνται και πολλοί πτυνοτρόφοι και κτηνοτρόφοι, έτσι. Ακριβώς. Ε, πράγματι, το έχω ξαναπεί ότι έχουμε την, την ευτυχία ή την ατυχία, ας το πάρει ο καθένα να το αντιληφθεί Ό, ε, όπως, όπως θέλει, θέλει ε, να υπάρχουν πολλές προσβάσεις ε, στο Δήμο Βουρεντζουμέρχων. Μία από αυτές τις προσβάσεις είναι και η τρίτη Παρχιακή, μέσω γέφυρα Τσιμόβου, Σιμόβου, ο οποίος δρόμος εκεί χρειαζόταν μια καλή παρέμβαση. Ήδη έχει ξεκινήσει μια εργολαβία εδώ και δύο μήνες. Mm -hmm. Σήμερα όμω χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμο οριστικά. Έχουμε βγάλει και εμεί ω Δήμο Βορείων Τσιμέρκων μια ανακοίνωση για να διευκολύνουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο. θα κουπούν δύο στροφέ. Εύχομαι να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Ε, για να κλείσει μόνο για 10 ημέρες. Ε, συνιστώ στον, στον κόσμο, στου ψυχραιμία, αλλά και υπομονή, διότι θα μιλάμε για ένα δρόμο πιο ασφαλή. <σομίως> ε, Βεβαίω και οι πτηνοτρόφοι θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρο αυτή τη στιγμή, διότι η πτηνοτροφία σε αυτό το, το κομμάτι του. Τη δημοτική ενότητα του έχει αναπτυχθεί Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ε, από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των κατσανοχωρίων, η γέφυρα Πλάκας, ε, σίγουρα άλλαξαν <σχυσ> τα πράγματα με τη σύνδεση με την Ιόνια Οδό. Απομένει, βέβαια, το υπόλοιπο δύσκολο κομμάτι, μέχρι την, τη γέφυρα Ράχθου κάτω, μέχρι το Μονολήθειο. Βεβαίως, ένα, ένα, ένα σημαντικό ε, έργο, κυρία Σταύρου. Ξέρετε, εμεί στα βορέα του Μερκά, εγώ στιμάμαι τον εαυτό μου, ε, τους δρόμους γιατί... Ε, ύστερα από μια, από μια φυσική καταστροφή. Έτσι. Τώρα όμω πλέον έχουμε αρχίσει τα τελευταία χρόνια να κλείνουμε του δρόμου για να βελτιωθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ε, Βεβαίω έχει ξεκινήσει η εργολαβία, μια σημαντική εργολαβία, 25 εκατομμυρίων ευρώ από, το, από τα πηγάδια και βυλιστούμε να φτάσει στη γέφυρα ε, τη πλάκα. Θα χρειαστεί να κλείσει αυτό ο δρόμο ε, για ένα αρκετό μεγάλο διάστημα. Έχουμε ενημερώσει του. Σε επαγγελματίες και εκεί ξεκινήσει λίγο η γκρίνια, αλλά δεν γίνεται mm -hmm. ε, να δουλευτούν οι δρόμοι σωστά, ε, με ασφάλεια και να γίνουν, ε, γίνουν προσβάσιμο όπως ακριβώς χρειάζεται. Ε, θα ξεκινήσουν και τις μελέτες τώρα πλάκα πράγματα. Από εκεί το άλλο κομμάτι, το άλλο για κομμάτι. το οποίο επίσης πολλές υποσχέσεις είχαμε από πλευράς του κεντρικού κράτους. Θυμάμαι, κυρίω η συζήτηση είχε γίνει πιο έντονη μετά την κατάρρευση του γεφυρίου τη Πλάκα. Ε, εκείνη την περίοδο θυμάμαι πολύ έντονα mm -hmm. να γίνονται αυτέ οι συζητήσει. Κύριε Βαίτσι, από τότε δεν έχει ακόμα. Όχι, ακόμη. δεν έχει τελεσφορήσει, αλλά ευτυχώ μα ειδοποίησε ε, ο κύριο Περιφριάρη ότι την Τετάρτη θα έρθουν ε, κάποια στελέχη από, από Αθήνα για να περπατήσουν αυτόν τον το δρόμο. Ε, το δρόμο. Ναι, θα είναι γεωλόγοι και κάποιες κάποιε άλλε ειδικότητε, όπω θα, θα δούνε και το δρόμο από το προσήλιο ω τα βλαχόφωνα χωριά. Είναι δύο κομμάτια που επιβάλλεται, που είναι στι προτεραιότητέ μα να πιέσουμε κι εμεί για να εξασφαλιστεί η πίστοση και να ξεκινήσουν επιτέλου. Γιατί δυστυχώ χωρί δρόμου δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο στα... στον τόπο μα. Μάλιστα. Ε, χωριά τα οποία αυτό το διάστημα τη καλοκαιρινή περίοδου σίγουρα θα ζωντανέψουν και πάλι, ε, κύριε Βαΐτσι, αρκετές και οι εκδηλώσεις. Από την άλλη, όμως, αρκετή, φαντάζομαι, αρκετός και ο προβληματισμός που υπάρχει για ζητήματα, όπως είναι η ίδρευση, λόγω της αλλαγή των καιρικών συνθήκων, όπως είναι οι πυρκαγιές και το ζήτημα της πυροπροστασίας. Ε, όλα αυτά, ε, σίγουρα, προβληματίζουν μια Δημοτική Αρχή, ώστε να κυλήσει το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, Ακριβώ. Έχουμε πέσει με τα μούτρα στι εκδηλώσει και, και ειδικά η Ελισάβετ Μπούτσορα, η οποία είναι εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα πολιτισμού. Ε, διότι θεωρούμε ότι πρέπει οι, οι νέοι άνθρωποι να έρχονται στα χωριά μα και να συνδέονται mm -hmm. με τι ρίζε μα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε πολλά, πολλά προβλήματα στην ίδρυυση, όχι μόνο εμεί στο Δήμο Βορειοτζουμέργων, αλλά και σε όλη, Συνορικά. την... Ελλάδα, ναι, ακριβώς, σε όλη την Ελλάδα. Ήδη μου λέει ο Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη, πριν κλείσουμε που ήμασταν χθε στην Αθήνα μαζί, ότι 15 χωριά έχουν μείνει χωρί νερό. νερό. Καταλαβαίνετε ότι όταν θα, έρθει ο κόσμο Ιούλιο και Αύγουστο, γιατί τότε δεχόμαστε το μεγαλύτερο ε, κύμα επισκεπτών, και αν δεν βρέξει, αν δεν πέσει η θα έχουμε όλοι μα σοβαρά προβλήματα. Ε, όσο για τι περκαγιές, τα λάθη που έχουν γίνει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων με ε, την νομοθεσία που βγάλει η κυβέρνηση, ε, με μια κουτοπώνηρη, το έχω ξαναπεί, κουτοπώνηρη νομοθεσία, απλά και μόνο όχι για να επιλύσουμε το πρόβλημα, για να, για να μετατοπίσουμε τι ευθύνε. Και οι ευθύνε έχουν πέσει στου ε, Δήμου, αλλά και στου Δημοτέ. Mm -hmm. Και βλέπουμε ότι πλέον έχουν γίνει απέναντι ε, σκουπιδότοποι, δηλαδή εναπόθεση τερών κλαδιών, τα ρέματα, διπλανά οικόπεδα, κάδι, τα συναντούμε σε όλη την Ελλάδα. Και χθε ένα κύριο θέμα που μονοπόλησε την συζήτηση ήταν γι' αυτό. Και, και σίγουρα, κύριε Βαίτσι, με προσωπικό και χωρίς ε, τα ποσά, μάλλον με τα ποσά που σας δίνονται για το ζήτημα της πυροπροστασίας δεν μπορείτε να τα φέρετε εις πέρας για να βοηθήσετε ακόμη και τους πολίτες σε αυτό το κομμάτι και να θέλετε να βοηθήσετε δεν μπορείτε πέρα από την υποχρέωση που έχει ο κάθε πολίτης μεμονωμένα να προχωρήσει στον καθαρισμό της δικής του έκτασης αλλά και να θέλετε να βοηθήσετε πόσο να βοηθήσετε. Κύριε Σταύρο, να σας πω ξεκάθαρο ότι εμεί τα, τα, χρήματα που πήραμε ήταν 64.000 ευρώ. Προσλάβουμε 16 άτομα για να μπορέσουμε να κόψουμε χόρτα, αλλά και να, 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 μπορέσουμε να φτιάξουμε και κάποιες ομάδες, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, κάποιες ώρες θα, θα είναι στα δάση για να μπορέσουν να, να ελέγχουν την περιοχή μας. Ε, καταλαβαίνετε, με 16 άτομα δεν μπορούμε να καθαρίσουμε την κορταφία, να καθαρίσουμε τα χωριά μας. Ε, καταλαβαίνετε ακριβώ γίνεται. Θα μπορούσε όμως το κράτος να δώσει μια χρηματοδότηση τη τάξη των 60.000 ευρώ, να μπορέσουμε να αγοράσουμε ένα μηχάνημα για να θρηματίζουμε τα κλαδιά. Να λέμε στον κόσμο, ξέρετε τι, εδώ τα, θα τα αναποθέσετε και εμεί με δύο διμηνίτε ή δύο τετραμηνίτε να μπορέσουμε να τα βγάζουμε περιουνίδι, διότι τώρα δεν έχουμε παταπάνω. Στο Μιχαλίτσι έμαθα ότι μία γιαγιά πλήρωσε 1500 ευρώ για να καθαρίσει το οικοπεδό τη. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα θα ήθελε να τα μεταφέρει στο εργοστάσιο, στο λευτεροχώρι. Δηλαδή, αν πλήρωσε 1500 ευρώ για την καθαριότητα του, ε, του οικοπέδου, ήθελε άλλε 3-4.000 ευρώ τα φορτικά για να πάνε στην. Ε, του λιφτερού για να αναποθέσουν εκεί τα... τα, κλαδιά αυτά. Τα κλαδιά. Ακριβώ. Σίγουρα, ε, σίγουρα, αυτό είναι, ένα, ε, είναι, κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μα, Οι ε, κύριε Βαίτση. Σίγουρα χρειάζεται από πλευρά του κεντρικού κράτου μια ουσιαστική στήριξη σε αυτό το, το, το κομμάτι. Ε, σαφώς Σαφώ δεν μπορεί να λαμβάνετε και να σας Να σα μεταθέτει το κράτο αρμοδιότητε χωρί να σα να συνοδεύει αυτέ τι αρμοδιότητε, αν θέλετε, είτε με προσωπικό είτε με χρήματα. Κυρία Σταύρο... Γιατί αυτό, αυτό, βλέπουμε συνέχεια. Ακριβώ. Το κράτο πρέπει, πρέπει, να καταλάβει ότι είμαστε συνεργάτε του. Ότι είμαστε ο ενδιάμεσο κρίκο η αυτοδιοίκηση και μάλιστα το αλφα βαθμό η αυτοδιοίκηση με τον κόσμο, με του τους, τους πολίτε. Πρέπει να μα έχει στο πλάι του, πρέπει να μα δει ο συνεργάτες. Έπρεπε σε αυτό το το, το, το δύσκολο θέμα να καθίσουμε κάτω και με την ΚΕΔΕ και με τι με την ΠΕΘ για να μπορέσουμε να πούμε και εμεί το τι ακριβώ πρέπει να γίνει. Λύσει θα δίναμε, mm -hmm. αν καθόμασταν όλοι μαζί. Αλλά βλέπετε η βιασύνη να φύγει απλά και μόνο από πάνω ε, μας. Η ευθύνη που καταλήγει και για τη μισή Ελλάδα. Και κάνουμε το σταυρό μα, μην καεί και η άλλη, μισή. Και μην και θύματα. Ε, σίγουρα. Ε, πυροσβεστικό κλιμάκιο έχετε πάνω. Πυροσβεστικό κλιμάκι έχουμε πάνω, αλλά δυστυχώ ε, έχουν μείνει λίγοι πλέον ε, πυροσβέστε, ε, οι οποίοι πάρα πολλοί έχουν φύγει τώρα για, για την Αθήνα. Mm. Και μάλιστα είχαμε και μια έντονη αντιπαράθεση με τον, ε, υπουργό, ε, τον αρμόδη, υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κικίλια, όταν ήρθε ε, στη συζήτηση. Έφερνε ε, μπροστά στην πρώτη γραμμή το στρατό και το δασαρχείο. Mm -hmm. Και εκεί εγώ αντέδρασα ω νέο άνθρωπο, γιατί ε, έτσι είναι ο χαρακτήρα μου όταν δεν ακούω ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις, ότι δεν θα γίνουν προσλήψεις ε, και μάλιστα ε, στην πρώτη γραμμή θα είναι ο στρατός, ε, τότε τρομάζεις. Τρομάζεις πραγματικά, παρά θάρρος παίρνεις από τον αρμόδιο υπουργό. Να ελπίσουμε ότι θα κυλήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επόμενοι μήνες, κύριε Βαΐτσι. Ε, έτσι ακριβώ. Τουλάχιστον το καλό είναι ότι ε, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή, την δική μα, όσα πύρινα μέτωπα είχαμε, αντιμετωπίστηκαν εγκαίρω, αλλά ποτέ δεν ξέρει με τι κυρικέ συνθήκε το τι μπορεί να, να ξημερώσει και το βλέπουμε. Αν θέλετε. πόσο δεν μάλλον σε περιοχέ όπω είναι ο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, με, με μια πολύ έντονη, ε, αν θέλετε, βλάστηση, με ένα φυσικό κάλο που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απειληθεί. Ε, κυρία Σταύλων. <coughs> Βεβαίω, το είπα και πριν για του δασικού χάρτε, ότι το Δασαρχείο τη πάνω στον κόσμο πήρε ε, αυτέ τι εκτάσει, οι οποίε χωρί καμία μέρημνα από πλευρά ε, κράτου για καθαρισμό. Φωνάζουμε, είδαμε ότι άδικα οι Δήμοι τη Αθήνα πήραν αρκετά χρήματα, 31 εκατομμύρια ευρώ, για να μπορέσουν να φτιάξουν ζώνε πυροπροστασία και στην Ήπειρο κανένα Δήμο δεν, δεν πήρε καμία πίστοση. Και ποιο ήταν ε, ε, του Υπουργού. Η απάντηση, Η απάντηση ακριβώ ήταν ότι στην Ήπειρο έχετε υγρασία, έχετε πολύ πράσινο και δεν παίρνει φωτιά. Ποιο ήταν, θα... χθε τα πράγματα, είχαμε. Ε, Είχατε πυρκαγιά στο έγκρο, στο, στο κημητήριο. Στο... Στο έξω από το κημητήριο, έξω από το κημητήριο, εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά. Ευτυχώ τα παιδιά ε, από το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Κατάφεραν ε, έγκυρα να την κατασβέσω. Ακριβώ, ακριβώς. Δεν μπορεί να ξέρει. Γιατί εγώ πάντα άκουγα ότι στα Τζουμέρκα δεν θα πάρετε, δεν θα πάρετε ποτέ φωτιά γιατί έχει Είδατε όμω με την κλιματική αλλαγή αρχίζουν ξεραίνονται τα έλατα. Πάρα πολλά. έλατα ξεραίνονται και είναι πολύ, πολύ δύσκολε οι συνθήκε διότι υπάρχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Μάλιστα. Επόμενο, το επόμενο χρονικό διάστημα σε επίπεδο έργων τι δρομολογείτε, κύριε Βαίτση, έτσι, για να κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μα. Έχετε έργα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ή που επίκειται να ξεκινήσουν. Ε? Έχουμε έργα και έχουμε πάρα πολλά έργα. Έχουμε την ίδρυση 5 εκατομμύρια ευρώ που, που δουλεύεται και προχωράει μια πάρα πολύ καλά. Τα, τα χρήματα τη ΣΑΤΑ, έχουμε τη λιμετρία 2 εκατομμύρια, έχουμε τι παιδικέ χαρέ, πάρα πολλά έργα. Το θέμα είναι ε, ε, να μην κάνουμε κοιλιά, mm -hmm. να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα προγράμματα, για να μπορέσουμε να, να εξασφαλίσουμε και άλλα χρήματα για την, για την περιοχή μας. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, κύριε Βαϊτσή. Εγώ σας ευχαριστώ. που δώσετε τη δυνατότητα για να ακουστώ και να ξέρω τα προβλήματα του Δήμου μας. Να είστε καλά. καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. και εγώ.